Ξεκινάμε την live μετάδοση εδώ στο νησί 99 στα FM και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε σήμερα εδώ για πρώτη φορά στο νησί αλλά για πολλές φορές στην Λέσβο τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλώς ήρθατε στο νησί κύριε Κουτσούμπα. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα στο νησί, καλησπέρα στη Λέσβο, καλησπέρα σε εσά. Σε όλου του ακροατέ και θεατέ μα. Ξεκινάμε λοιπόν για την δημοφιλία ε, του ΚΚΕ, κύριε Κουτσούμπα, που ε, ήταν το ότι έγινε πιο κοινωνικό με τι συναυλίε και τι δράσει του, αναγκάζοντα έτσι τα κανάλια να το παίζουν περισσότερο, ή ήταν και το Λούμπεν και το διαδίκτυο και οι πολίτε οι ίδιοι που ανέβαζαν διάφορα βίντεο και ατάκε σα και σα επέβαλαν έτσι στον οπτικό διάλογο. Ε, Όποιο παρακολουθεί τη δράση του ΚΚΕ ξέρει ότι χρησιμοποιεί όλες τις μορφές επικοινωνίας, ενημέρωσης του ελληνικού λαού και της νεολαίας διαχρονικά και από τους παραδοσιακούς τρόπους που εμείς πρέπει να σας πω ακόμα τους έχουμε σε προτεραιότητα Έχουμε μεγάλη εκτίμηση στον τύπο, για παράδειγμα, στο ίδιο το χαρτί να διαβάζει ο άλλος την εφημερίδα, στο βιβλίο, στο έντυπο, το περιοδικό, αλλά βεβαίως και στις μεγάλες συναυλίες που κάνει το Φεστιβάλ της ΚΝΕ, ένα θεσμό που είναι ο μόνο που έχει μείνει στην ελληνική κοινωνία από τι νεολογιστικέ οργανώσει με τόσο μεγάλη επιτυχία και με τόσο μεγάλη συμμετοχή καλλιτεχνών του λαού τη νεολαία. Γιατί θεωρούμε αναπόσπαστο στοιχείο τη πολιτική μα επικοινωνία, τη πολιτική δράση, τον πολιτισμό, την τέχνη. Τέχνη, πολιτισμό σημαίνει ταυτόχρονα και πολιτική συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθε. Ε, βεβαίως ε, έγινε πολύ γνωστό τελευταία με την τεράστια πραγματικά ε, σημαντική συναυλία με το Σταύρο Ξαρχάκο το ΣΕΦ Αλλά πρέπει να σας θυμίσω ότι το ΚΚΕ έχει ε, κάνει τεράστιες μεγάλες συναυλίες επίσης με μεγάλους δημιουργούς μας Εκτός από το Σταύρο Ξαρχάκο με το Μίκη Θεοδωράκη για το Μάνο Χατζηδάκη Επίσης στη Ρωμαϊκή Αγορά πριν αρκετά χρόνια ε, για τον, με τον Θάνο Μικρούτσικο πάρα πολλές ε, συναυλίες με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Χρήστο Λεοντή ε, μεγάλους καλλιτέχνες και τη συμμετοχή μιας πλειάδας ε, σύγχρονων και παλιότερων ε, καλλιτεχνών, νέων και παλιότερων. Και βεβαίως χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα η τεχνολογία είναι μέσα στη ζωή μας πλέον, μέσα στη ζωή της νεολέας, και φυσικά και από εκεί ε, απευθυνόμαστε στα μηνύματά μας. Η δράση είναι το κύριο και το τι λες, το τι εκφράζεις, αν εκφράζεις μια πραγματικότητα, αν εκφράζεις τους πόθους, τα θέλω την οργή, την αγανάκτηση του λαού και της νεολαία, νομίζουμε ότι αυτό είναι η καλύτερη επικοινωνία και δεν χρειάζονται ειδικοί επικοινωνιολόγοι όπως έχουν τα άλλα πολιτικά κόμματα. Λέτε κύριε Κουτσούμπα και σε πολλές ομιλίες σας ότι Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ ότι εκφράζουν τα ίδια συμφέροντα Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όμω η Λέσβο και γνώρισε το μεταφορικό ισοδύναμο αλλά και διατηρήθηκε ο μειωμένο ΦΠΑ. Δεν έχει πιο φιλολαϊκή πολιτική και μάλιστα ο Αλέξη σα κάλεσε να συγκυβερνήσετε για να μην αναλάβει η δεξιά. Ναι, κοιτάξτε, το μεταφορικό ισοδύναμο ε, όντω είναι ένα αναδιαμετικό μέτρο το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει ε, να λειτουργήσει θετικά εάν πλήρωναν το κόστος οι πλούσιοι, οι εφοπλιστές στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν συμβαίνει αυτό όμως και θα ήθελα και από την εκπομπή σας εδώ σήμερα να επισημάνω το απαράδεκτο γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καθυστερεί την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου, στους νησιώτες, αυτούς που ε, το δικαιούνται και είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση και οι κινητοποιήσει και οι κοινέ ανακοινώσει που έχουν βγάλει ε, όπως είμαστε ενήμεροι πάρα πολλοί φορείς του νομού, το εργατικό κέντρο και βεβαίως και εμείς στηρίζουμε ε, αυτή τη διεκδίκηση. Δεν ξεχνάμε φυσικά ότι μέσα σε μια νύχτα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ και με την ψήφο επίσης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τότε στα πλαίσια του Τρίτου Μνημονιού ψήφισαν την κατάργηση του συντελεστή ΦΠΑ που ήταν για τα νησιά μας και για τη Λέσβο και για όλα ε, τα νησιά της πατρίδας μας. Ε, δεν ξεχνάμε επίσης ότι η επαναφορά του συντελεστή ε, του ΦΠΑ ε, για, ε, για συγκεκριμένα νησιά που, λόγω του προσφυγικού δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που χρειάζονται οι νησιώτες και βεβαίως έχει συναντήσει τη διαφωνία, την αντίδραση και των μαζικών φορείων πάνω ε, του, του νομού και των νησιών μας, πάνω από 50 φορείς εδώ στη Λέσβο και από τα γύρω νησιά έχουν μιλήσει ε, για αυτό. Ε, και βεβαίως ε, αυτά τα ζητήματα προβληματιζόμαστε για όλα αυτά τα παλεύουμε, τα διεκδικούμε εμείς έχουμε καταθέσει όπως ξέρετε τροπολογία στην προηγούμενη βουλή γιατί τώρα διαλύθηκε και θα το επαναφέρουμε και μετά τις εκλογές για να έρθει ο, να, να πάψει η κατάργηση του συντελεστή του ε, του ΦΠΑ ε, να μπορεί να βοηθηθούν οι νησιώτες μας έτσι να αφορά όλα τα νησιά και φυσικά το μεταφορικό ισοδύναμο ε, για να πω και κάτι άλλο ε, δεν οδήγησε σε μείωση στα ναύλα αντίθετα τα εκτόξευσε το μεταφορικό ισοδύναμο επίσης δεν... Ε, μπόρεσε να ισοσκελίσει τις μεγάλες απώλειες από την κατάργηση του συντελεστή του ΦΠΑ ε, για τους νησιώτες μας. Και βεβαίως ε, με μια έννοια γίνεται και έμεση πριμοδότηση έτσι, ε, των εφοπλιστών. Άρα όλα αυτά τα παίρνουμε υπόψη. Τώρα όσον αφορά το ερώτημά σας για αυτά τα ζητήματα ή για άλλα ε, και για, το ε, για τις προτάσεις ναι, και το κάλεσμα του του κυρίου Τσίπρα παρότι ξέρει ε, την άποψή μας θα του έλεγα να απευθυνθεί σε αυτούς με τους οποίους υπόγραψε όλες αυτές όπως είναι η κατάργηση του ΦΠΑ που υπόγραψε το τρίτο μνημόνιο τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή το ΠΑΣΟΚ τέτοιες δυνάμεις που έχουν μια στρατηγική επιλογή. Εμείς ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι είναι ακριβώς ίδια κόμματα, τα άλλα πολιτικά κόμματα, ούτε η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντα. Εμεί λέμε ότι έχουν κοινή στρατηγική σύμπλευση και πορεία. Και βεβαίω δεν το λέμε μόνο εμεί. Ο κ. Βενιζέλο, για παράδειγμα, κορυφαίο στέλεγο του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρο τη προηγούμενη κυβέρνηση, μιλάει ότι ευτυχώ που πλέον στα κόμματα τα αστικά, τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ τα ονομάτισε, δεν υπάρχουν σοβαρές διαφορές και κινούνται στα πλαίσια του συστήματος στην ίδια γραμμή πλεύσης. Η κυρία Τσαπανίδου, εκπρόσωπος του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, είπε ότι στα μεγάλα δεν έχουμε σοβαρές διαφορές. Άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είχα ακούσει πρόσφατα τον κύριο Ζαχαριάδη επίσης σε, τηλεοπτικό, σε τηλεοπτική εκπομπή να μιλάει ότι δεν υπάρχουν σοβαρέ διαφορέ. Άρα όλα αυτά τα συνεκτιμούμε, όλα αυτά τα μελετάμε και φυσικά δεν πρόκειται για ένα, δύο, τρία προβληματάκια. Στήριξη ή ανοχή σε μια κυβέρνηση δίνει όταν έχεις συμφωνία με τις προγραμματικές θέσεις που ψηφίζει για να γίνει η κυβέρνηση αυτή. Όταν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, ένα-δύο-τρία ζητήματα, αν φέρει θετικά, πολύ καλά μπορεί να τα ψηφίσουμε στη Βουλή. Και άμα του λείπουν στη Βουλή κάποιοι ψήφοι, να τα ψηφίσουμε κι εμεί. Αν είναι αυξήσει μισθών, αν είναι αυξήσει συντάξεων, αν είναι επαναφορά 13ου-14ου μισθού, αν είναι η κατάργηση των 700.000 πληστηριασμών που έχουν εξαγγελθεί για τα επόμενα χρόνια, να στηρίξουμε τις λαϊκές οικογένειες, αν είναι μείωση της φορολογίας για τα λαϊκά στρώματα και να τα πάρουμε από τους να εδώ είμαστε, να τα ψηφίσουμε στη Βουλή. Δεν χρειάζεται ούτε να στηρίξουμε, ούτε να μπούμε, ούτε να δείξουμε ανοχή σε μια τέτοια κυβέρνηση. Γιατί θα είναι από χέρι αντιλαϊκή, αυτό το υπογράφουμε, θα επιβεβαιωθούμε, ο καιρό φέρνει τα λάχανα, καιρό τα παραπούλια. Να τα ξαναπούμε. Στι 22 Μαου, λοιπόν, θα είστε στην αντιπολίτευση και στου δρόμου και στη Βουλή, όπω πάντα και αξιόπιστα, όπω λέτε ότι έδειξε πρόσφατη δημοσκόπηση. Γι' αυτό θα θέλαμε να μάθουμε ποιο είναι το πλάνο του κόμματό σα για την επόμενη τετραετία. Θα είμαστε από την άλλη στιγμή και μέσα στη Βουλή και μέσα στο εργατικό-λαϊκό κίνημα, στο κίνημα των αγροτών, των επαγγελματιών, των επιστημόνων, τη νεολαία, των γυναικών πρωτοπόροι να οργανώσουμε την πάλη και τη διεκδίκηση για να υπάρξουν κατακτήσεις, για να οι διεκδικήσεις τους να έχουν ένα αποτέλεσμα θετικό, να πάρουμε ανάση ανακούφισης αλλαός και βεβαίως να αντιταχθούμε σε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα. Θα παλέψουμε μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή για να καταργήσουμε νόμους. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι πλειοψηφίε, θα παλέψουμε να τους πετάξουμε στα σκουπίδια, στο καλάθι των αχρήστων, να τους αχρηστεύσει το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα όπως έχει κάνει άλλες φορές στο παρελθόν αρκετές φορές με τη δυναμική του και βεβαίως θα πρωτοστατήσουμε στην πάλι ενάντια στους πληστηριασμούς να μην θεωρείται ιδιώνυμο αδίκημα θα παλέψουμε για τη φορολογία να μην πληρώνει κατά 95% εργαζόμενος λαός και μόνο κατά 5% οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι θα παλέψουμε για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις θα παλέψουμε για την, να πάψει η ενεργειακή φτώχεια να πάψει η ακρίβεια στο ρεύμα, στο νερό θα παλέψουμε για την υγεία για τις ελλείψεις της τεράστια στα νοσοκομεία μας και εδώ στη Λέσβο ξέρουμε τα προβλήματα και στα κέντρα υγείας οι ελλείψεις σε γιατρούς, σε νοσηλευτικό προσωπικό σε άλλες υποδομές για την παιδεία των παιδιών μας τα προβλήματα της σχολικής στέγης, τα προβλήματα στις ελλείψεις με καθηγητές, με δασκάλους, με νηπιαγωγούς, να γίνουν προσλήψεις εκεί, όλα αυτά τα λαϊκά προβλήματα και βεβαίως θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τώρα τελευταία την προηγούμενη εβδομάδα οι ευρωβουλευτές δυστυχώς της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν στη Βουλή το νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γνωστό Fit for 55, έτσι είναι η ευρωπαϊκή, τέλος πάντων η αγγλική ονομασία του, όπου προβλέπει νέες ανατιμήσεις στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, νέες αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά, στα αεροπορικά εισιτήρια που θα πλήξουν και την Ισιωτική Ελλάδα και τη Λέσβο, προβλέπει εν ονόματι περιβόητης πράσινης ανάπτυξης που κάθε άλλο τέτοια είναι καύση απορριμμάτων που επιβαρύνουν και το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων, σε όλα αυτά θα είμαστε μπροστά, θα παλέψουμε ενάντια σε ένα αυταρχικό κράτος που είναι με fast track διαδικασίες, λύνει προβλήματα των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, αλλά όταν πρόκειται να δώσει αποζημιώσεις στους αγρότες, στους πλημμυροπαθείς, σε αυτούς που έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό, όπως εδώ στην Λέσβο ή αλλού σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας, ή ε, καίγονται από τις φωτιές, να μην παίρνει το απαραίτητο προσωπικό, να μην παίρνει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και οι αποζημιώσεις να κολλάνε στην ονομαζόμενη γραφειοκρατία αυτού του κράτους. Είναι ορισμένα ζητήματα γιατί αυτά τα θέματα θα τα ανοίξουμε μιας και μπροστά μας έχουμε και άλλες εκλογικές μάχες εκτός από τις βουλευτικές εκλογές που γίνονται αυτή την περίοδο. Όπως ξέρετε έχουμε τον Οκτώβριο μάχη για, τις δημοτικές, για τα δημοτικά συμβούλια, για τους Δήμους, για τις περιφέρειες και σε συνέχεια τον επόμενο Μάιο, σε ένα ακριβώς χρόνο, έχουμε τις ευρωεκλογές. Είναι επίσης πολιτικές μάχες που θα τις δώσουμε με δυναμική και μαζί με τις φοιτητικέ εκλογές που είναι στις 10 του, ε, του Μάη σε λίγες μέρες όπου ε, επιδιώκουμε η πανσπουδαστική να αναδειχθεί πάλι πρώτη δύναμη να έχει ισχυρές δυνάμεις για να μπορέσει το φοιτητικό κίνημα να παλέψει τα ζητήματα των φοιτητών μέσα στα πανεπιστήμια από μια άδικη πολιτική που οδηγεί τελικά ε, τους φοιτητές μας σε άσχημες συνθήκες όχι μόνο ζωής, σπουδών, αλλά κυρίως μέλλοντος. Επαγγελματικής δηλαδή αποκατάστασης και τους διώχνει συνεχώς προς το εξωτερικό. Αυτά είναι ορισμένα από τα ζητήματα και επειδή δεν έχουμε χρόνο θα μπορούσα να σας μιλάω πάρα πολύ Σωστά. για όλο Σωστά, το κύριε. πρόγραμμα του κόμματος Σωστά. και του σχεδιασμού που έχουμε. Τελευταία ερώτηση, σίγουρα ποτέ κανείς δεν θα σας κατηγορήσει ότι φέρατε τη χώρα σε χρεοκοπία, ότι ψηφίσατε μνημόνια παρόλα αυτά, κάνετε ε, αυτοκριτική και πώ κοιτάτε τον κόσμο όταν πρέπει κάνουμε αυτοκριτική, αλλά εμείς είμαστε στο πλευρό του ελληνικού λαού, δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει, ακόμα και όταν οι άλλοι μας λέγαν μη μιλάτε, μη γκουνιέστε, ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα ως αξιωματική αντιπολίτευση που είχε μελα... μεγάλες δυνάμεις στη Βουλή μέσα στην πανδημία το 2020, εμείς βγήκαμε πρώτοι μπροστά, μαζί με τους υγειονομικού και είπαμε κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή. Ήταν το ΚΚΕ που οργάνωσε και έσπασε την απαγόρευση, την απαράδεκτη, θα σας θυμίσω, την πρωτομαγιά του 2020 στο Σύνταγμα Φωστά. που έκανε το γύρο του κόσμου από τα κανάλια και σε συνέχεια και το με το Πολυτεχνείο, νέα, με δε. άλλες δραστηριότητες, με αγωνιστικές κινητοποίησεις. Γι' αυτά βεβαίως, όπως και για άλλα ζητήματα τα οποία ανέφερα πριν, δεν έχουμε καμιά αυτοκριτική να κάνουμε. Αντίθετα, είμαστε περήφανοι, όπως είμαστε περήφανοι και για τον αγώνα που δίνουμε και για τη Λέσβο, για το λεσβιακό λαό, για το λαό της Λίμνου, για τον λαό των νησιών όλου του Αιγαίου, όλης της χώρα Η Μαρία Ικομνινάκα εδώ έχει δώσει μάχες μέσα στη Βουλή, έχει κάνει δεκάδες, εκατοντάδες ερωτήσεις, αναφορές, επερωτήσεις πάνω σε προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός της Λέσβου και έτσι ένα πιο δυνατό ΚΚΕ και στη Λέσβο είναι αυτό που χρειάζεται ο λαός εδώ αλλά και γενικότερα σε όλη τη χώρα. Κύριε Κουτσούπα, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα Το τον είδατε live τώρα σε 40 λεπτά στην πλατεία Σαφού. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και εγώ σε ευχαριστώ.